Η σημερινή ερώτηση του κόμματός μας είναι κάτι παραπάνω από επίκαιρη, αφού η πανδημία καλπάζει και ο λαός βρίσκεται εκτεθειμένος και απροστάτευτος για μια ακόμη φορά. Πλησιάζουν τα 1 εκατομμύριο τα κρούσματα στην Ελλάδα, φτάνουν τους 18.000 οι νεκροί και οι διασωληνωμένοι που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο είναι περίπου 650. Το διάγγελμά σας, διάγγελμα για την εμπέδωση της συλλογικής της ατομικής ευθύνης, αποτελεί άλλη μια αναμνηστική δόση στην κοροϊδία, στη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Γιατί ξέρετε ότι με την πάροδο του χρόνου, μαζί με την άμυνα του οργανισμού που εξαντλείται μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, εξαντλείται και η υπομονή του λαού μας. Συνεχίζεται το ίδιο τροπάρι ότι έχουμε πανδημία ανεμβολίαστων. Τι και αν έχει αποδειχθεί ότι το εμβόλιο, αν και είναι πολύτιμο εφόδιο, από μόνο του δεν είναι αρκετό. Πόσο μάλλον όταν το εμβολιαστικό πρόγραμμα είναι ανεπαρκέστατο, αν δεν συνδυαστεί με αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με μέτρα προστασίας σε χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, τις σχολές. Τι και αν ακόμα και σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, οι δείκτες της πανδημίας είναι υψηλότατοι. Τι και αν οι επιστήμονες, οι επιδημιολόγοι προειδοποιούν ότι δεν αρκούν οι εμβολιασμοί για συλλογική προστασία και ότι χρειάζονται μέτρα πρόληψης της διασποράς. Βγαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης και λέει ότι αφού το 75% των εμβολιασμένων δεν κινδυνεύει να πεθάνει, δεν χρειάζονται μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ισχύει βέβαια εν μέρη ότι διεθνώς έχουμε πανδημία ανεμβολίαστων, αφού είναι ανεμβολίαστο το 94% των λαών των πιο φτωχών χωρών που βιώνουν με εγκληματικό τρόπο τη μετατροπή του εμβολίου σε εμπόρευμα που αξιοποιείται για την προώθηση ανταγωνισμών καπιταλιστικών κρατών και εταιριών. Γι' αυτό, μαζί με την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας από την πανδημία, ιδιαίτερα τη στήριξη του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο το αίτημα κατάργησης κάθε πατέντας σε εμβόλια και φάρμακα, το οποίο δεν τολμάτε ούτε να ψελίσετε. Κηρύξατε πόλεμο στα fake news που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Είστε όμως εσείς οι πρωταθλητές στη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πριν λίγες μέρες, για τρίτη φορά, μειώνεται τα χειρουργεία κατά 80% με ολέθριες συνέπειες για την υπόλοιπη νοσηρότητα και θνητότητα, για να αντέξει το σύστημα την πίεση, για να εξοικονομήσετε κλίνες μεθ και προσωπικό για την αντιμετώπιση των ασθενών με κορονοϊό. Μετά τη γενική κατακραυγή, προσπαθήσατε να το μαζέψετε άρον-άρον μετά, λέγοντας ότι δεν σταματάει ένα ογκολογικό χειρουργείο. Αυτά τα λέτε τώρα που είναι Νοέμβριος. Τον Οκτώβριο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας στις Επιτροπές των Ευρωπαϊκών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής άλλα έλεγε. Έλεγε ότι είναι γεγονός ότι τα χειρουργεία σταμάτησαν και καρκινοπαθείς έχουν μείνει πίσω. Και έχετε το θράσος να λέτε ότι είναι πολυτέλεια η χώρα μας να αναπτύξει τον αναγκαίο αριθμό μεθ, κλινών μεθ, γιατί μετά την πανδημία θα είναι περιττές. Αυτό ισχυριζόταν και ο νυν Υπουργός Ανάπτυξης όταν έκλεισε το 2013 το νοσοκομείο Λιμωδών, που διατήρησε κλειστό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι περιττό γιατί έχουν εξαλειφθεί τα λοιμώδη νοσήματα. Ισχυρίζεστε ότι υπερδιπλασιάσατε τις κλίνες ΜΕΘ και ότι όλες πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και έχουν στελεχωθεί με το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό. Το ξέρετε ότι υπάρχουν μονάδες στις οποίες ο νοσηλευτής περιποιείται έναν ασθενή και η πλάτη του ακουμπάει στο κρεβάτι του διπλανού ασθενούς ή δεν έχει χώρο να τοποθετήσει τα απαραίτητα, με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν πάνω στο κρεβάτι. Το ξέρετε ότι κανονικά προβλέπονται 14 τετραγωνικά μέτρα για κάθε κρεβάτι ΜΕΘ. Πώς μπορούμε να μιλάμε για τον έλεγχο των λοιμόξεων στις ΜΕΘ και για τη μείωση της θνητότητας σε τέτοιες συνθήκες, όταν ούτε κατά διάνοια
δεν τηρείται η μίνιμουμ αναλογία νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού ανακρεβάτη ΜΕΘ. Την ίδια στιγμή μας λέτε ότι η χώρα δεν έχει τον αναγκαίο αριθμό εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση των ΜΕΘ. Άλλαξε το τροπάρι, γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια μιλάγατε για υπερπληθώρα γιατρών. Ποιος ευθύνεται? Είναι και αυτό μια τρανή απόδειξη για το πόση αξία έχουν για εσάς και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις τόσο κρίσιμοι τομείς για την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού. Αν η πραγματικότητα δεν σας βολεύει, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Φτάσατε στο σημείο για να συγκαλύψετε τις ευθύνες σας για την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, να λέτε ότι για την αυξημένη θνητότητα από COVID ευθύνεται ο τρόπος καταγραφής των θανάτων και ότι αν ακολουθούσατε το σύστημα καταγραφής θανάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, η θνητότητα θα εμφανιζόταν μειωμένη κατά 20%. Όλες αυτές οι αντιφατικές σας τοποθετήσεις και άλλες πολλές που δεν μας παίρνει ο χρόνος να τις πούμε γιατί θα ξημερώσουμε, το αναποδογύρισμα της πραγματικότητας με το κεφάλι κάτω είναι που σπέρνουν σύγχυση, υπονομεύουν την ανύπαρκτη πρακτικά επιχείρηση του εμβολιασμού, τροφοδοτούν με επιχειρήματα τους κάθε λογής αρνητές της πανδημίας, τους αντιεμβολιαστές. Υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Τα μέτρα για την απαγόρευση εισόδου στα μουσεία, στα θέατρα, στα γυμναστήρια, στους χώρους εστίασης είναι εμπεγμός για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Και είναι εμπεγμός γιατί η συντριπτική πλειοψηφία δεν πηγαίνει ούτε κάθε μέρα θέατρο, ούτε στην ταβέρνα, ούτε στα εστιατόρια για φαγητό. Πώς, πού να πάει ένα νέο ζευγάρι, όπως και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, συνταξιούχων, πώς να πληρώσει? Τι να πρωτοπληρώσει ένα ζευγάρι συνταξιούχων από το συγκισμό Σούλη, για παράδειγμα, της Πάτρας, όπου βρισκόμουν προχτές, όταν ο τελευταίος λογαριασμός της ΔΕΗ τους έρχεται 405 ευρώ. Τι ρεύμα καταναλώνουν δύο άνθρωποι μόνοι τους, τίποτε. Αγανακτισμένος με βρήκε ο άνθρωπος και μου ζήτησε με αγανάκτηση, με πόνο ψυχής, να σας το καταθέσω σήμερα εδώ στη Βουλή. Το καταθέτω λοιπόν και εγώ στα πρακτικά, με ονοματεπώνυμο Νικολακόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, και ο αρμόδιος υπουργός ας επιληφθεί του θέματος, ας απαντήσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί το νέο κύμα ακρίβεια στο ρεύμα, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, μαζί με τους πετσοκομμένους μισθούς και τις συντάξεις, όπως και τη φορολογία, έχουν εξανεμίσει το λαϊκό εισόδημα. Πηγαίνει όμως στη δουλειά, όπου με δική σας ευθύνη οι εργοδότες εφαρμόζουν πρωτόκολλο υπερμετάδοσης και όχι πρόληψης της διασποράς του ιού, όπως στην Εύβοια. Στηβάζεται στα λεωφορεία και τα μετρό που όψιμα ανακαλύψατε ότι μεταδίδεται ο ιός, αλλά αντί να πυκνώσετε τα δρομολόγια, εφαρμόζεται κυκλικό ωράριο. Γιατί δεν μπορούσατε, λέει, να γεννήσετε λεωφορεία σε 9 μήνες. Λέτε ότι οι τακτικές δαπάνες για το Υπουργείο Υγείας ανέρχονται στα 4,52 δισεκατομμύρια και είναι αυξημένες κατά 250 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2021. Δεν λέτε όμως ότι το 2021, μεσούσης της πανδημίας, οι δαπάνες ήταν μειωμένες κατά 572 εκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με το 2020. Δηλαδή, η αλήθεια που δεν τη λέτε είναι ότι το 2022 προβλέπεται μείωση κατά 250 εκατομμύρια σε σχέση με τις δαπάνες του 2020. Και αυτό το παρουσιάζεται σαν αύξηση. Αν και θα τα πούμε αναλυτικά στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει όμως από τώρα ότι την ώρα που χάνονται 100 άνθρωποι τη μέρα, για το 2022 το κράτος μειώνει κατά 139 εκατομμύρια ευρώ τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων, κατά 52% τις δαπάνες για την ξεχαρβαλωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και κατά 245 εκατομμύρια ευρώ τις παροχές υγείας. Για ποια ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό του δημόσιου συστήματος υγείας μιλάτε? Για την προοπτική
των 4.900 μόνιμων προσλήψεων που απλώς θα αλλάξει την εργασιακή σχέση του επικουρικού προσωπικού που ήδη υπηρετεί. Είναι ψέματα ή αλήθεια ότι ζητάτε από γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων, ακόμα και από ειδικευόμενους, να κάνουν ταχύρυθμη εκπαίδευση, να αποκτήσουν δεξιότητες και τους βαφτίζετε εντατικολόγους, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των βαρέως πασχών των ασθενών. Όσο και αν προσπαθείτε να ωρεοποιήσετε την κατάσταση, είστε πολλαπλά εκτεθειμένοι απέναντι στο λαό, έχετε βαριές ευθύνες. Την ώρα που δεκάδες διασωληνωμένοι καθημερινά είναι στην αναμονή για ένα κρεβάτι ΜΕΘ, την ώρα που τα δημόσια νοσοκομεία καταραίουν, εσείς, αντί να επιτάξετε ανεφόρων και χωρίς καμιά αποζημίωση τους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας, παζαρεύετε με τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να κερδοσκοπούν την περίοδο της πανδημίας, αξιοποιώντας βέβαια τις τραγικές ελλείψεις του δημόσιου συστήματος. Γιατί βλέπετε, το εμπόριο του ανθρώπινου πόνου δεν κάνει διαλύματα. Αξιοποιήσατε την πανδημία για να εμπεδωθεί η αντίληψη ότι ο κύριος παράγοντας για τη διασφάλιση της υγείας είναι η ατομική ευθύνη. Επιστρατεύετε σε αυτή την κατεύθυνση λαγούς, διάφορα παπαγαλάκια στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι ζητάνε να πληρώσουν οι ανεμβολίαστοι τα νοσήλια τους. Δεν είναι απλά ακραίες φωνές που ζητούν ποινές και τιμωρία σε όσους δεν συμμορφώνονται. Δεν είναι καινούριο το ζήτημα, ούτε πρωτοτυπείται βέβαια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εργοδότες ζητάνε από τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους επιπλέον 200 ευρώ το μήνα ασφάλιστρα, αν θέλουν να ισχύει η ασφάλισή τους. Σε λίγο, αν δεν σας σταματήσει κάποιος, θα ζητάτε χρήματα και από τους καρκινοπαθείς επειδή κάπνιζαν και από τους πολυτραυματίες επειδή δεν φορούσαν κράνος. Έτσι οικοδομείται βήμα το βήμα μια κοινωνία ζούγκλας. Αυτά τα στοιχεία βέβαια είναι συστατικά της πολιτικής όλων των καπιταλιστικών κρατών που μετατρέπει ένα ζήτημα κατεξοχήν κοινωνικό αγαθό όπως είναι η υγεία μόνο σε ατομική υπόθεση, σε ατομική ευθύνη. Κυρίες και κύριοι, χρεοκόπησε η κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας. Πάνω απ' όλα όμως χρεοκόπησε η πολιτική της ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης της υγείας, την οποία υπηρέτησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα, ανεξάρτητα των επιμέρους συνταγών αστικής διαχείρισης. Γι' αυτό η αξιωματική αντιπολίτευση προτείνει Υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής. Γι' αυτό σας ζητάει να κάνετε χώρο για να διαχειριστεί αυτή τη βαρβαρότητα. Είναι μια επιπλέον απόδειξη της στρατηγικής ασύμπλευσης σε βασικά ζητήματα. Είναι στρατηγική όλων των κυβερνήσεων η πολιτική της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, της δραστικής περικοπής των δαπανών για την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση, της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία των δαπανών στην υγεία μεταξύ 2015 και 2019. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η δημόσια δαπάνη αυξήθηκε κατά 10,4%. Όμως αυτή η αύξηση προήλθε από την αύξηση των πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή από τις τσέπες των ίδιων των εργαζομένων και συγκεκριμένα κατά 9,4%, ενώ η κρατική συμβολή περιορίστηκε στο 1%. Αντίστοιχα, οι δαπάνες για τα νοσοκομεία από το κράτος μειώθηκαν κατά 4,3%, ενώ αυξήθηκαν οι πληρωμές από τα ασφαλιστικά ταμεία κατά 15,7%. Ταυτόχρονα, οι ιδιωτικές πληρωμές μειώθηκαν μόλις κατά 0,63%. Συνεχίστηκε δηλαδή η αφέμαξη των λαϊκών στρωμάτων που πλήρωσαν από την τσέπη τους για την υγεία τους 5,73 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ 2012 και 2019 η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 50%, αλλά η συμμετοχή των ασθενών μόνο για τα φάρμακα που αποζημιώνονται αυξήθηκε κατά 52,8%. Επιβαρύνθηκε δηλαδή ο λαός μας
για να εξοικονομηθεί ζεστό κρατικό χρήμα για τη στήριξη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η μείωση των μισθών, η ένταση της εκμετάλλευσης, η πιο φτηνή εργατική δύναμη δηλαδή, είναι προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί, βλέπετε, η ανταγωνιστικότητα και η μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου. Αυτή είναι και η βασική αιτία που το αποτέλεσμα όλων των σχεδίων διαφορετικών κυβερνήσεων οδηγεί από το κακό στο χειρότερο την ζωή και την υγεία του λαού. Γιατί το κεφάλαιο είναι ανελαίητο απέναντι στην υγεία και τη διάρκεια της ζωής ενός εργάτη, παντού όπου δεν το υποχρεώνει η κοινωνία να το υπολογίζει. Το κεφάλαιο έχει τόσους σοβαρούς λόγους να αρνιέται τα βάσανα του λαού, καθορίζεται τόσο λίγο στην πρακτική του κίνηση από το ασυγκράτητο ξεκλήρισμα του πληθυσμού, όσο και από την ενδεχόμενη πτώση της γης πάνω στον ήλιο. Με αυτά τα λόγια περιέγραφε ο Κάρλ Μάρξ την κατάσταση. Γι' αυτό και στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονομίας δεν μπορεί να υπάρξει και ένα σύστημα υγείας που να καλύπτει ολοκληρωμένα το σύνολο των λαϊκών αναγκών σε σύγχρονες υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης. Τα κέρδη των ομίλων είναι ασυμβίβαστα, βλέπετε, με την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού. Πρόκειται για ένα σύστημα υγείας γεμάτο ανορθολογισμό, αντιφάσεις και αντιθέσεις, που όσο διευρύνονται οι δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, του πολυάριθμου υγειονομικού προσωπικού, τόσο περισσότερο διευρύνεται και η δυσκολία από το λαό να τα αξιοποιήσει αυτά. Την ίδια στιγμή που διαφημίζονται οι καινοτόμες θεραπείες, τα εξατομικευμένα φάρμακα, η ρομποτική χειρουργική, τα οποία δείχνουν τις τεράστιες δυνατότητες, αλλά μόνο για αυτούς που μπορούν να πληρώσουν, για τους πολλούς να θεωρείται κατόρθωμα το κλείσιμο ενός ραντεβού για μια απλή ιατρική εξέταση. Η περίοδος της πανδημίας με τα τραγικά αποτελέσματα για το λαό ανέδειξε με κοφαντικό τρόπο τα σαθρά υλικά με τα οποία οικοδομείται αυτό το σύστημα υγείας χρόνια τώρα, το οποίο έγινε φύλο και φτερό και άφησε απροστάτευτο το λαό. Χιλιάδες ασθενείς αποκλείστηκαν, άλλοι από αναγκαίες εξετάσεις, άλλοι από θεραπείες, από χειρουργία, για να αντέξει την πίεση των ασθενών με COVID. Αυτό είναι κανόνας για όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Μητρόπολη του καπιταλισμού, που σε διάστημα μόλις ενός μήνα υπήρξε μείωση των νέων διαγνώσεων για καρκίνο κατά 46,4% για τις 6 πιο συχνές κακοήθειες. Μόνο στην πρώτη φάση της πανδημίας εκτιμάται ότι περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο παγκοσμίως αναβλήθηκαν. Ως συνέπεια των αναγκών νοσηλείας COVID, ασθενών και της έλλειψης κλινών ΜΕΘ, ενώ παρατηρήθηκε προσέλευση ασθενών σε προχωρημένα στάδια καρκίνου, με συνέπεια την αδυναμία ριζικής χειρουργικής αντιμετώπισης τους. Θυμίζουμε ότι εκείνη την περίοδο Αμερικάνοι δισεκατομμυριούχοι, αστροτουρίστες, έκαναν ταξίδια αναψυχής στο διάστημα και την ίδια στιγμή οι συμπατριώτες τους, οι υγειονομικοί, χρησιμοποιούσαν σακούλες σκουπιδιών και μαντήλια αντί για προστατευτικές στολές και μάσκες. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο αφού η πολιτική και τα μέτρα που διαμόρφωσαν αυτό το άθλιο και επικίνδυνο σύστημα υγείας για το λαό τα παρουσιάζεται ως λύση. Δεν είναι ότι απλά διαστρέφετε την πραγματικότητα. Έχετε το θράσος να κομπάζετε για τα κατορθώματά σας, λες και ήταν προς όφελος του λαού αυτά. Μόλις πριν λίγες μέρες, ο υπουργός σας, ο κύριος Γεωργιάδης, δήλωνε ανερυθρίαστα σε τηλεοπτικό κανάλι ότι καλώς έκλεισαν νοσοκομεία επί των ημερών του. Και μάλιστα, καρφώνοντας και τους κυρίους του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι επειδή έπραξε σωστά, γι' αυτό δεν άνοιξαν και από τους επόμενους που κυβέρνησαν. Δήλωσε επίσης και το αμίμητο ότι κομμουνισμό στην Ελλάδα δεν έχουμε,
για να ζητάει κάποιος επίταξη ιδιωτικού τομέα, προσλήψεις προσωπικού και άνοιγμα των νοσοκομείων που έκλεισαν. Καταλάβατε τι ακριβώς είπε ο υπουργός σας, κύριε της κυβέρνησης, κύριε της Νέας Δημοκρατίας? Για να μην έχουμε νεκρούς, για να ανοίξουν νοσοκομεία, πρέπει να γίνει κομμουνισμός, είπε σε τελευταία ανάλυση. Κάτι θα ξέρετε βέβαια για να το λέτε. Οι αναδιαρθρώσεις που προωθείτε με την υλοποίηση του σχεδίου για το νέο ΕΣΥ που έχετε βάλει σε εφαρμογή ήδη θα φέρει, όπως έχει άλλωστε εξαγγελθεί, ένα νέο κύκλο καταργήσεων και συγχωνεύσεων νοσοκομείων και κλινικών, επιδεινώνοντας την ήδη επιβαρημένη κατάσταση. Θα προωθήσετε ΣΔΙΤ για να περιδρομιάζει περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας. Θα λειτουργήσει ο οποίος ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία για ακόμη μεγαλύτερη αφέμαξη των ασφαλισμένων. Θα προωθεί την ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των νοσοκομείων με νέες ανατροπές σε εργασιακές σχέσεις, ακόμα μεγαλύτερη αφέμαξη ασθενών, μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των μονάδων υγείας. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτε καλό από την πολιτική στην υγεία που διαμορφώνεται με κριτήριο το κόστος των μέτρων, μόνο και μόνο για την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Οι εξελίξεις στον τομέα της υγείας επιβεβαιώνουν ότι δύο δρόμους ανάπτυξης έχει μπροστά του ο λαός. Το δρόμο που θα έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών ή τον σημερινό που αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα. Από την έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης, από το ποιο δρόμο θα αποφασίσει ο λαός να βαδίσει τελικά, θα κριθεί και η έκβαση του αγώνα για το αν θα έχει και ένα σύστημα υγείας αντίστοιχο των επιτευγμάτων της επιστήμης, της τεχνολογίας που θα υπηρετεί τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα ταυτόχρονα με το δυνάμωμα του αγώνα για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος με μόνιμες προσλήψεις για έκτακτη χρηματοδότηση στην υγεία και επίταξη των ιδιωτικών δομών, ο λαός μας να αντιστοιχίσει τις διεκδικήσεις του με τις σύγχρονες ανάγκες. Να δυναμώσει τη λαϊκή συσπήρωση, την πάλη που θα διαμορφώνει τους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, της παραγωγής, της οικονομίας, με εργατική λαϊκή εξουσία που στο επίκεντρο θα είναι η ικανοποίηση των διαυρυνόμενων λαϊκών αναγκών στην πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας. Με την όσο είναι δυνατόν αυτοτέλεια στην παραγωγή όλων όσων απαιτούνται σε ιατρικά μηχανήματα, σε φάρμακα, εμβόλια, υγειονομικό υλικό, αξιοποιώντας τη δυνατότητα όλων των αναγκαίων για την εξασφάλισή τους. Για να αξιοποιούνται προς όφελός του όλες οι διαθέσιμες δυνατότητες και άλλες που μπορεί να αναπτυχθούν της επιστήμης, της τεχνολογίας, του εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί η υγεία να αποτελέσει ένα κατοχυρωμένο, διασφαλισμένο από το κράτος καθολικό και δωρεάν λαϊκό δικαίωμα, στο πλαίσιο ενός ενιαίου, σύγχρονου, αποκλειστικά κρατικού δωρεάν συστήματος υγείας, πανελλαδικά αναπτυγμένο με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, πλήρως και επαρκώς χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σας ευχαριστώ.